Οι λαοί με επιμονή και αδιάκοπα, με ογκώδη συλλαλητήρια καταδικάζουν το κράτος του Ισραήλ και τα εγκλήματά του. Την κατοχή δεκαετιών και την εδώ και ένα χρόνο γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού με 43.000 νεκρού, την κατοχή Λιβανέζικων και Συριακών εδαφών, του βομβαρδισμού, τι δολιοφθορέ και τη νέα χερσαία εισβολή στο Λίβανο, τη δολοφονία πολιτικών ηγετών, τις επιθέσει στη Συρία με τη στήριξη των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τη ελληνική κυβέρνηση. Η επίθεση του Ισραήλ και των συμμάχων του στα αντίπεινα του Ιράν τρέφει έναν εφιαλτικό φαύλο κύκλο που πληρώνουν και πάλι λαοί. Στόχο αυτή τη εγκληματική δράση ο ενεργειακό και εμπορικό έλεγχο τη περιοχή με θύματα του λαού που πυροδοτεί την επικίνδυνη κλιμάκωση. Η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία στην Ελλάδα, κόντρα στη λαϊκή θέληση, περιφρονώντα τη μαζική λαϊκή καταδίκη των Ισραηλινών θηριωδιών, αναλαμβάνει τεράστιε ευθύνε, εμπλέκει τη χώρα στον πόλεμο όπω και στο μακελιό στην Ουκρανία ακόμα πιο πολύ, πιο αποφασιστικά στο δρόμο για αλευτεριά στην Παλαιστίνη για απεμπλοκή από τα πολεμικά σφαγεία.